Φίλες και φίλοι επισκέπτες του Καρίνιου.gr, καλησπέρα σας. Ξεκινάμε μια σειρά από συνεντεύξεις, εγκαινιάζουμε τον νέο μας χώρο και φιλοξενούμε έτσι έναν άνθρωπο ο οποίος πρώτα απ' όλα είναι φίλος μας και μετά συνεντευξιαζόμενος, ο Κωνσταντίνος Λασκαρίδης. Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Καλημέρα, Θεοφίλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Δημιουργήσαμε φέτος τη Δόξα Λέσβου, ένα καινούριο εγχείρημα. Είμαστε συνέχεια από τα Τριφυλάκια, με νέες ιδέες, με νέους ανθρώπους. Αυτό. Θα πούμε πιο μετά για τη Δόξα πιο αναλυτικά. Πόσα χρόνια είσαι στο χώρο του ποδοσφαίρου? Από τότε που τελείωσα τις σπουδές μου, τελείωσα το 2016. Ωστόσο, δούλευα και στη Θεσσαλονίκη σε ακαδημίες, αφού σπούδαζα στη Θεσσαλονίκη. Και μετά γύρισα στο νησί και από το 2016 μέχρι σήμερα είμαι στο χώρο του ποδοσφαίρου ως προπονητής. Από ποιες ομάδες έχεις περάσει? Στη Θεσσαλονίκη ήμουνα στην ΑΕΑ Αμπελοκήπων, που έπαιζα και ποδόσφαιρο. Ύστερα ήμουνα, όταν γύρισα στο νησί, στην Καλονή, στις αναπτυξιακές ηλικίες, όπως ήμουν και στα Τριφυλάκια. Και μετά ήμουνα σε ανδρικές ομάδες στον Ατρόμητο Ανεμότιας και στην Προοδευτική. Και τώρα στη Δόξα. Έχεις μια σφαιρική άποψη και από το τοπικό που θα αναλύσουμε στη συνέχεια. Σήμερα είχαμε μια μεταβατική χρονιά μετά τον COVID. Ο COVID μας έδωσε μια πετσοκομμένες χρονιές, καθόλου αγωνιστική δράση, τίποτα. Πώς είδες τα πράγματα φέτος, μετά από την COVID εποχή? Μια χρονιά η οποία φαντάζει φυσιολογική. Ωστόσο, βλέπουμε από τις ομάδες μια υπερπροσπάθεια. Δύσκολη εποχή μετά COVID. Ωστόσο, είναι μια εποχή η οποία προπονητικά εγώ θα μιλήσω, θα μας δώσει πολλά αποτελέσματα για τους αθλητές. Είναι μια περίοδος η οποία, αν και μας δημιούργησε πολλά προβλήματα σε θέμα υγείας και το αντιλαμβανόμαστε όλοι με όλα αυτά τα γεγονότα που συνέβαιναν γύρω μας, ωστόσο θα μας δώσει αποτελέσματα προπονητικά, να δούμε αν, όταν οι αθλητές φεύγουν από τον αγωνιστικό χώρο, θα ήταν μια πολύ ωραία ερευνητική προσέγγιση πόσοι αθλητές ήταν τραυματίστηκαν, πόσοι αθλητές μπορούσαν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις συνθήκες, γιατί μην ξεχνάς ότι φέτος μετά από 2,5 χρόνια οι αθλητές πήραν πάνω τους 30 παιχνίδια. Επομένως, είναι δύσκολο είχε και για τον... Είχε αντίκτυπο και φαντάζομαι κάθε προπονητής στην ομάδα του θα το αντιλαμβανόταν την δυσκολία της διαδικασίας στην μετα-COVID εποχή, γιατί ο αθλητής έρχεται ουσιαστικά αδρανής. Κεφάλαιο ελικός. Ο ελικός είναι στις ψηλές θέσεις. Δεν μας έχει συνηθίσει. Πάντα ο ελικός ήταν το μότο. Πάμε για πρωτάθλημα. Μετά από 10 αγωνιστικές, ο ελικός δεν πήγαινε καλά. Μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας. Έφυγε αυτός ο στόχος. Γκρίνια. Τότε βλέπω ένα ελικό, ο σύνδεσμος στην Αττική, ο σύνδεσμος εδώ, είναι ενωμένοι και στις ίδιες το στηρίζουν και βλέπουμε ένα πρόσωπο πρωταθλητισμού. Μπορεί αυτός ο ελικός να ανεβεί στην πίτα εθνική και να ζήσουμε και λίγο στιγμές από το παρελθόν στην ΑΕΛΚ? Αρχικά, θέλω πάρα πολύ να ανέβει, δεν θα στο κρύψω. Είναι διαφήμιση για το νησί να υπάρχει μία ομάδα στη Β' Εθνική. Είναι διαφήμιση για όλο το νησί που είναι από πίσω με αναπτυξιακές ηλικίες, έτσι ώστε τα παιδιά να έχουν ένα στόχο προσιτό στο νησί μας. Είναι και για τις ακαδημίες για εσάς. Εννοείται και να υπάρχει μία συνεργασία ανάμεσα της ομάδος, της μίας με την άλλη. Πρέπει να είμαστε όλοι κοντά στα παιδιά μας, πρέπει να είμαστε κοντά στις ομάδες οι οποίες εκπροσωπούν το νησί μας. Αυτή είναι η δική μου φιλοσοφία. Ο Λυκός, πάνω στην ερώτηση που μου έκανες, φέτος δείχνει ένα πολύ ανταγωνιστικό πρόσωπο. Δεν είναι μόνο ότι βρίσκεται απλά στις υψηλές θέσεις, παίζει και όμορφο ποδόσφαιρο. Είναι μια τετράδα ομάδων η οποία είναι όλες μέσα στο κόλπο. Είδαμε τώρα ότι οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στον όμιλο και να υπάρχουν συνέχεια να κατατάξει τη βαθμολογία. Ευελπιστώ και θέλω ο Λυκός να πετύχει το στόχο του. Αλλά το πιο σημαντικό για μένα, άμα με ρωτάς, είναι ότι βλέπουμε τον Λυκό να παίζει όμορφο ποδόσφαιρο. Χαιρόμαστε τις Κυριακές να πηγαίνουμε στο γήπεδο και να βλέπουμε τον κόσμο όλο του νησιού να στηρίζει αυτή την προσπάθεια. Πάνω σε αυτό που λες τώρα, σε διακόπτω, σχεδόν πιο πολύ συζήτηση είναι, παρά συνέντευξη, μέσα τη συζήτηση δηλαδή βγαίνει η συνέντευξη. Κεφάλαιο ΑΕΛ, αν με ρωτάς,
τώρα που ορίμασα και επαγγελματικά και σαν άνθρωπος, θεωρώ πως έγιναν λάθη από όλους. Ήταν κάτι το οποίο δεν ήμασταν εκπαιδευμένοι να διαχειριστούμε σαν νησί και γίναν λάθη από όλες τις πλευρές. Υπήρχε λίγο μια ανθρωποφαγία ενάντια στην Καλονή. Η Καλονή λοιπόν έσβησε, σταμάτησε κτλ. Θεωρείς ότι τα λάθη της Καλονής ίσως γίνουν και παράδειγμα για καλύτερα αποτελέσματα σε περίπτωση που ο υλικός πάει κάπου ψηλότερα? Κοίτα, εγώ είμαι... Πάραμε ελευθέρω στην Ελλάδα, με λίγα λόγια ή όχι? Ναι. Εγώ είμαι της άποψης ότι αν προσπαθείς θα κάνεις λάθη ό,τι και να γίνει. Το θέμα είναι αυτά τα λάθη να τα αποκωδικοποιείς, να τα λαμβάνεις σαν πληροφορίες και να μην τα επαναλαμβάνεις. Από τη στιγμή που έχουμε ένα πολύ όμορφο παράδειγμα, αυτά τα 6-7 χρόνια που η Καλονή ήταν στις υψηλές κατηγορίες, πρέπει να είναι πώς να το πω, ο στόχος της ομάδας να κάνει τα σωστά, αλλά να μην, μην επαναλαμβάνει τα λάθη του παρελθόντος. Θεωρώ ότι με τους σωστούς ανθρώπους στις σωστές θέσεις, η ομάδα δεν θα κάνει τα ίδια λάθη. Αέτος του τρόπου. Φέτος δεν ήμουνα στην Αλφα τοπική. Ωστόσο, έχω εικόνες, ξέρω πολύ καλά τι γίνεται, παρακολουθώ κιόλας. Δίκαια είναι ο αετός πρωταθλητής. Τον έχω αντιμετωπίσει τις δύο προηγούμενες χρονιές σαν αντίπαλο. Δύσκολα αντιμετωπίσει μια αυτή ομάδα. Έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, έχει ένα ωραίο σύνολο. Έχει ένα γκρουπ ατόμων 16 ποδοσφαιριστών, οι οποίοι δεν ξέρεις ποιον θα αντιμετωπίσεις. Άλλα χαρακτηριστικά ο ένας, άλλα χαρακτηριστικά ο άλλος. Θεωρώ ότι ο αετός, όπως και πέρσι, που έχασε τις λεπτομέρειες την άνοδό του στη ΓΑΜΑ Εθνική, ευελπιστώ να επιτύχει και ο αετός το στόχο του. Μακάρι οι ομάδες του νησιού να έχουμε μία ομάδα στη Β' Εθνική και μία ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική, να δίνει και σε εμάς το παράδειγμα, να επιτύχουμε και εμείς τους στόχους μας, να είναι στόχος και για τα παιδιά τα δικά μας, να γνωρίζουν ότι θα έχει μία ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική και μία στη Β' και να προσπαθούν να στοχεύουν να παίξουν σε αυτές τις ομάδες. Και μακάρι ο αετός να επιτύχει το στόχο του. Το επίπεδο. Αρχικά έχει εξελιχθεί πολύ το κομμάτι της προπονητικής. Θεωρώ ότι υπάρχουν ικανότεροι άνθρωποι σε αυτό στο πρότυπο του προπονητή. Μπορούν να μεταλαμπαδεύσουν πράγματα τα οποία εμείς, όταν πριν 10 χρόνια ήμουν και εγώ στο λεσβιακό ποδόσφαιρο, δεν μπορούσαμε να μας τα προσφέρει ο προπονητής. Το επίπεδο έχει ανέβει. Υπάρχουν πολύ καλοί αξιόλογοι νεαροί ποδοσφαιριστές. Αυτό εγώ βλέπω κάθε χρόνο από αυτό που αντιλαμβάνομαι και από τις μικρές αλλά και από το αναπτυξιακό πρωτάθλημα. Και πρέπει, συγγνώμη Θεόφιλε, να προσανατολιστούμε στους νεαρούς ποδοσφαιριστές και να δίνουμε ευκαιρίες σε αυτά τα παιδιά. Θεωρείς ότι οι ακαδημίες, τα παιδιά, σε περίπτωση που δουν δύο ομάδες πιο ψηλά ή όταν είχαν δει την Καλονή πιο ψηλά, πήραν παραπάνω κίνητρα? Ναι, εγώ θα σου μιλήσω. Δηλαδή, θεωρείς ότι και το κεφάλαιο Καλονή βοήθησε στο σημερινό ποδόσφαιρο? Εννοείται. Είναι τα πονερά αυτά που ζούμε τώρα? Εννοείται. Βλέπεις πόσα παιδιά από την Καλονή έχουν φύγει εκτός νησιού, πόσα παιδιά έχουν αλλάξει οι παραστάσεις τους, οι συνθήκες τους. Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα γιατί μπορεί να ξεχάσω κάποιον, αλλά πραγματικά είναι τόσα πολλά τα παιδιά τα οποία έχει βγάλει η Καλονή με τα σωστά της και τα λάθη της, αλλά έχει βγάλει παιδιά και έχει δώσει ευκαιρίες σε παιδιά που είναι σε μια περιοχή που είμαστε παραμεθόριο, μακριά από την Αθήνα, να κατακτήσουν τα όνειρά τους. Πάμε και λίγο στα πιο δικά σου. Είπαμε είσαι, πόσο χρόνο? 29. Το ποδόσφαιρο ουσιαστικά το έχει σταματήσει και ακολούθησε προπονητική. Πόσο εύκολο, πόσο δύσκολο ή πόσο όριμο, αν θες, είναι κάποιος να σταματήσει σε μια νεαρή ηλικία το ποδόσφαιρο και να ξέρει ότι θέλει να ακολουθήσει προπονητική? Πραγματικά, εγώ το βλέπω ότι πρέπει να είμαι εκτός από παιδαγωγός, πρέπει να είμαι και παράδειγμα προς τα άλλα παιδιά που δεν θα γίνουν όλοι ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, όλοι από τις ακαδημίες δεν θα γίνουν ποδοσφαιριστές. Κάποιοι θα γίνουν προπονητές, κάποιοι θα γίνουν αναλυτές, κάποιοι θα γίνουν φυσικοθεραπευτές, κάποιοι θα γίνουν δημοσιογράφοι, αθλητικοί. Πρέπει να είμαι παράδειγμα και προς τα παιδιά, να δουν ότι και σε νεαρή ηλικία μπορούν να πετύχουν τους στόχους τους, να μην έχουν ταβάνι σε αυτό που κάνουν. Και μέσα από τη διαδικασία αυτή
και από τη θέση που κατέχω, πραγματικά θέλω να είμαι ένα παράδειγμα για τα παιδιά που για τον ΑΒ λόγο τραυματίζονται, δεν είναι τόσο ικανοί στο να κάνουν το βήμα παραπάνω, να μην απογοητευτούν και να αγκαλιάσουν το κομμάτι του ποδοσφαίρου από άλλο πόστο. Ωστόσο, πάνω σε αυτό να σου προσθέσω ότι είναι πολύ σημαντικό κάποιος να θέλει να ακολουθήσει αυτό το παράδειγμα, αλλά να έχει τη σωστή οδό, δηλαδή να πάει να το σπουδάσει, να εξελιχθεί πάνω σε αυτό και να μην επιλέγει τους εύκολους δρόμους, όχι ότι τα θεωρώ αρνητικά, αλλά σίγουρα μία εκπαίδευση των 4 ετών σε προπτυχιακό επίπεδο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο άλλα 2 χρόνια ή οτιδήποτε άλλο, σίγουρα υπάρχει εξειδίκευση και τα παιδιά πρέπει να έχουν αυτά τα παραδείγματα. Συμφωνώ, ή τουλάχιστον για παρεμάχους ποδοσφαιριστές που θέλουν να ακολουθήσουν την προπονητική, να υπάρχουν και τα κατάλληλα σεμινάρια, όχι τα χείριθμα, γνώμη μου, όπως το βλέπω εγώ. Να υπάρχουν σεμινάρια να τους δίνει τη δυνατότητα, μην τους αποκλείει, γιατί δεν φαντάζομαι ότι ένας 36-37 θα πάει να κάνει 4 χρόνια πανεπιστήμιο, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει μια εκπαίδευση, υπάρχει και η εξ αποστάσεως πλέον. Ένας χρόνος, 6 μήνες, αλλά να τους μαθαίνουν πράγματα τα οποία είναι ωφέλιμα. Δεν ξέρω αν γίνεται αυτό τώρα. Ξέρω ότι δίνονται πτυχία, αλλά δεν ξέρω αν γίνεται έτσι εισχώρηση σε βάθος πράγματα τα οποία είναι σημαντικά, ειδικά για τα παιδιά. Πολύ σωστή η παρατηρήσή σου. Δηλαδή, αν τελείωνε την ερώτησή σου, θα σου έλεγα σε ανδρικό επίπεδο, αλφα κατηγορία, πραγματικά και παλέμαχος ποδοσφαιριστής, εγώ, εμένα δεν με απασχολεί. Ας είναι όποιος θέλει. Αλλά στην τρυφερή ηλικία των παιδιών πρέπει να υπάρχουν κριτήρια και από τους υπεύθυνους της Ακαδημίας, αλλά και από τους γονείς. Δηλαδή, τα παιδιά θέλουν ιδιαίτερη μεταχείριση. Εμένα δηλαδή, η δική μου σκέψη είναι να κινούμε πάνω σε 3 πυλώνες. Διασκέδαση, που για μένα είναι ο σημαντικότερος, παιδαγωγική προσέγγιση και σωστή εκπαίδευση. Και αναφερόμενοι σε αυτά, πάμε να κλείσουμε αυτό το νομοθετικό της συζήτησης αυτή σήμερα με τη Δόξα και τη δική σου Ακαδημία. Θέλω να σε ρωτήσω αρχικά πώς είναι τα πράγματα, πόση προσπάθεια εκπονήθηκε για να φτάσεις σε αυτό το εγχείρημά σου, αν έχεις ολοκληρώσει τη σκέψη σου, αν είσαι ευχαριστημένος με τις εγγραφές και πώς αντιμετωπίζουν οι γονείς που έχουν έναν άνθρωπο ο οποίος, παιδί μου, έχει τελειώσει μια εκπαίδευση, δηλαδή αν παίζει ρόλο αυτό που λέγαμε πριν, για να το συνδέσουμε. Σαν πρώτη χρονιά στο χώρο, είμαι πραγματικά ευχαριστημένος από την αγκαλιά που μου έχει κάνει ο κόσμος. Είμαστε μια συνέχεια από τα τριφυλάκια, είμαστε στον ίδιο χώρο. Ο μέντορας μου είναι ο κύριος Χάρης Γραμμός, τον έχω δίπλα μου, με βοηθάει, μου λύνει θέματα, συνεχίζει να είναι μαζί μας. Ωστόσο, η χρονιά, η φετινή που οδεύει προς το κλείσιμο, που για μας μόνο θετικό πρόσημο έχει. Τα παιδιά όλο ένα και έρχονται στο χώρο που προπονούμαστε. Κάθε μέρα πραγματικά υπάρχει τηλέφωνο για νέα εγγραφή από όλα τα μέρη του νησιού και αυτό είναι πραγματικά που με χαροποιεί. Έχουμε παιδιά από το Μόλιβο, από τη Φίλη, από την Καλονή, από τη Σκάλα. Που αυτό μου δίνει δύναμη πραγματικά να προσφέρω ακόμα περισσότερο για αυτά τα παιδιά και να υπάρχουν σωστές βάσεις και σωστό πλάνο για αυτά τα παιδιά και σωστή προσέγγιση, έτσι ώστε αν κάποιο παιδί θέλει να εξελιχθεί, να είμαστε εκεί να το βοηθήσουμε και να έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα για να επιτύχει το στόχο του. Πραγματικά δεν υπάρχει άλλο στόχος από το να ανοίγει το παιδί την πόρτα του γηπέδου και να χαμογελάει. Ο μοναδικός στόχος. Δεν υπάρχει ούτε στόχος πρωταθλήματος, ούτε στόχος η ομάδα να βγει πρώτη, ούτε να υπάρχουν στην Ακαδημία εκατοντάδες παιδιά. Εμένα αυτά τα παιδιά που θέλουν να είναι στην Ακαδημία πρέπει πρώτα να αγαπάνε το ποδόσφαιρο, να χαμογελάνε φεύγοντας από το γήπεδο και να μάθουν να διαχειρίζονται και τα 3 αποτελέσματα και την νίκη και την ήττα και την ισοπαλία. Αρχικά εγώ είμαι της άποψης ότι το παιδί πρέπει να φεύγει από το σπίτι, να κοινωνικοποιείται, να πηγαίνει σε οποιοδήποτε άθλημα, ομαδικό ή ατομικό, έτσι ώστε να αναπτύξει
όλα τα στοιχεία που έχει σαν άνθρωπος να κοινωνικοποιείται σε ομαδικό άθλημα, σε ατομικό άθλημα, να προσπαθεί συνέχεια να ξεπερνάει τον εαυτό του. Πραγματικά οι γονείς πρέπει να είναι αρρωγοί στην προσπάθεια των παιδιών αν τους δώσει ένα μήνυμα «μπαμπά, μαμά, θέλω να πάω εκεί». Κατευθείαν να γυρνάνε το διακόπτη και να κάνουν τα πάντα έτσι ώστε τα παιδιά να βρίσκονται μέσα σε οποιοδήποτε γήπεδο. Και για μένα κριτήριο σημαντικό είναι η σωστή επιλογή των γονέων πού θα εμπιστευτούν τα παιδιά τους. Βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας, βλέπουμε καταστάσεις οι οποίες είναι παραβατικές και πολύ μεγάλο ρόλο παίζει η σωστή επιλογή των γονέων στους ανθρώπους που θα εμπιστευτούν τα παιδιά τους. Ωραία παρατήρηση, συμφωνώ, ναι. Μ' αρέσει η παρατήρησή σου. Εγώ να σε ευχαριστήσω για τη σημερινή κουβέντα. Περάσαμε θεωρώ και μηνύματα, μάθαμε και πράγματα για σένα, σχολιάσαμε και λίγο την επικαιρότητα. Σίγουρα καλό θα είναι να τα λέμε μετά τα χρονικά διαστήματα και για την εξέλιξη του ποδοσφαίρου και γενικότερα να περνάμε και κάποια μηνύματα. Εγώ να ευχηθώ καλή συνέχεια, να ευχηθώ καλή δύναμη στο έργο που κάνετε και στη δόξα και τα καλύτερα γενικά, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Πραγματικά, Θεόφιλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σε θαυμάζω και χαίρομαι για όλο αυτό που προσπαθείς και εσύ με τα μηνύματά σου να μεταλαμπαδεύσεις στο λεσβιακό γίγνεσθε. Είναι κάτι πρωτοποριακό για έναν άνθρωπο από τον τόπο να έρχεται και να συζητάει και να παίρνει απόψεις από ανθρώπους, είτε επώνυμους, είτε ανώνυμους, είτε από οποιονδήποτε, έτσι ώστε και εσύ να δίνεις ένα παράδειγμα προς νεαρούς ανθρώπους. Δηλαδή, εμείς πρέπει να είμαστε παραδείγματα. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να έρθει κοντά σου να μάθει. Ή τουλάχιστον να δείχνουμε ότι έχουμε θέληση να μάθουμε κι εμείς, να προσπαθήσουμε τουλάχιστον για τα εδώ κείμενα. Τα κακό, τα καλό, τα κείμενα όλα. Ό,τι είναι αυτά, να προσπαθούμε. Έτσι ακριβώς είναι, γιατί ο κάθε ένας κρύβεται πίσω από μία πόρτα και λέει «Είμαι στη Μυτιλήνη, είμαι μακριά, δεν μπορώ να επιτύχω τους στόχους μου». Τους στόχους σου θέτεις εσύ ποιοι είναι οι δικοί σου στόχοι. Θες να μείνεις εδώ, θες να φτάσεις εδώ, θες να φτάσεις εδώ, όπου θες εσύ φτάνεις, απλά να το βάλεις καλά μέσα σου και αν το βάλεις θα επιτύχεις το στόχο σου. Είτε αυτός είναι στον αθλητισμό, είτε στη δημοσιογραφία, είτε οπουδήποτε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Θεόφιλε. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε και εσάς. Να είστε καλά. Γεια σας.